Γεια σου αγαπημένα αγαπημένη μου, σε χαιρετώ στο κανάλι μου, καλώς ήρθες, έστω και αν πέρασε στοιχεία. Το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι ερευνητής αστρολογίας, αριθμολογίας, στα ταρό, σε ρούνους, σε πάρα πολλά πράγματα, σε χειρομαντία, ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με όλα αυτά τα εσωτερικά, τις εσωτερικές τέχνες ας πούμε. Μην χάσει την ευκαιρία να κάνεις την εγγραφή σου σε ένα πολύ έτσι δυνατό και ανερχόμενο κανάλι το οποίο είμαστε, που ανεβαίνουμε συνέχεια, δηλαδή σε συνδρομητές. Και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τι θα αναλύσουμε σήμερα. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσω, μην ξεχάσεις επίσης, μην αμελήσεις. Έχω το akastarot.gr, μπορείς να το γκουγκλάρεις και να μπεις στο site μου, στο οποίο υπάρχουν εκεί πέρα δωρεάν υπηρεσίες. Όχι μόνο μία, δύο, τρεις, πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες, πάρα πολλές αναλύσεις, ό,τι τραβάει η ψυχή σου και αριθμολογικές αναλύσεις, όπου μπορούν να σε βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Λοιπόν, προφητεία. Ειδικές κάρτες του Νοστράδαμου. Αυτές οι κάρτες λέγονται, είναι πολύ παλιές, είναι του, αν θυμάμαι, μισό λεπτό, είναι του 2000. Λέγονται Σύμπυλα του Νοστράδαμου. Εδώ είναι ένα ρήξιμο, ένα πραγματικό ρήξιμο του Νοστράδαμου. Όντως υπάρχει αυτό το ρήξιμο, το έχει εδώ πέρα και στις οδηγίες. Δεν θα κάνουμε όμως αυτό το ρήξιμο, είναι ιδιαίτερο, είναι ειδικό. Θα πάρει πάρα πολύ ώρα, όμως θα χρησιμοποιήσουμε τις ειδικές σύμβυλα κάρτες του Νοστράδαμου. Η σύμβυλα και μετά θα κάνουμε ένα συνδυασμό, θα σας πω, με χάλ. Στην ουσία τι θα κάνουμε, θα ανακατέψω. Δεν ξέρω πίσω τι κάρτες υπάρχουν, τι θα υπάρχουν. Θα επιλέξεις μία από αυτές τις τέσσερις κάρτες. Και μάλιστα θα επιλέξω και εγώ, γιατί έχω πολύ μεγάλη περιέργεια, συνδυασμό Σύμβυλα Νοστράδαμου με Χαλ Τζι κάρτες. Χαλ Τζι κάρτες, ίσως να μην τους γνωρίζετε, είναι ένας ωραίος συνδυασμός που περιλαμβάνει, έχει επιρροές από Λένορμαντ, έχει όμως επιρροές από αστρολογία, έχει και επιρροές από πλανήτες. Αστρολογικά δηλαδή. Ο Χάλτζ ήταν ένας πολύ μυστήριος τύπος, ο οποίος ταξίδεψε, μάζεψε πληροφορίες και οι Χάλτζοι πραγματικά μπορούν, και οι άλλες βέβαια, έτσι, δεν αμφισβητώ, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, εδώ κάνουμε την απλή μέθοδο, πραγματικά να σου τρυπήσουν το μυαλό, και το λέω με την καλή την έννοια, στην πληροφορία, έτσι, να κατευθείαν μπαπ, να καρφωθεί πληροφορία στο μυαλό σου, να σου ανοίξει τα μάτια. Πάντα. Εξαρτάται τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και το σκοπό και το κίνητρο που χρησιμοποιούμε τις κάρτες, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Διότι πολλές φορές το μήνυμα που μπορεί να πάρεις μπορεί να παρεξηγηθεί. Άλλο να λέει ο αναλυτής ταρό και άλλο εσύ να καταλάβεις. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή εδώ. Απλά το λέω γενικά σαν, έτσι, σαν παρέννηση, ας το πούμε. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι τώρα κόβω. Και αρχίζω και θα επιλέξω, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου να επιλέξω, λοιπόν, τέσσερις κάρτες. Είναι ωραίο να βλέπετε και τη διαδικασία, έτσι, είναι σαν να είστε εδώ μαζί μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όπου νιώσω εγώ, διαστητικά, ή αν θέλετε ένα τσίγκλισμα, ας πούμε, στα χέρια μου, στα δάχτυλα, στην παλάμη, ή την ενέργεια, τη ροή της ενέργειας, τότε επιλέγω εδώ. Επιλέγω τις κάρτες. Ένα, δύο. Λοιπόν, Νοστράδαμος, λοιπόν, όσοι δεν το ξέρετε, ήταν ένας πολύ ωραία, δεν ξέχασα τα λόγια μου, απλά έκανα ησυχία για να μπορέσω να επιλέξω με απόλυτη συνειδητότητα αυτό που θέλω να επιλέξω σαν κάρτα. Ο Νοστράδαμος λοιπόν ήταν, αν θέλετε, ένας προφήτης. Έχει γράψει προφητικά λόγια, στίχους, στους οποίους πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας και το έκανε επίτηδες. Ήταν πολύ πετυχημένος αστρολόγος, είχε ασχοληθεί και αυτός με τις εσωτερικές τέχνες και είχε ανακαλύψει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει και προς τον έξω κόσμο. Ξέρουμε μόνο ένα μέρος. Φτάνουμε εδώ λοιπόν. Εντάξει. Επιλέγεις 1, 2, 3, 4. Ποιο θα επιλέξεις? Εγώ θα επιλέξω αυτό. Θα επιλέξω την τρίτη επιλογή. Το κάνω από τώρα που δεν έχω δει κιόλας και τι συμβαίνει. Εντάξει. Οπότε, τα βάζω λίγο στην άκρη έτσι. Φέρνω αυτό εδώ πέρα την καρτούλα, η οποία, μάλιστα, είναι η κάρτα του έρωτα. Θέλω να τη δεις. Είναι μια πανέμορφη κάρτα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η
χαρά, η ευτυχία, η αγάπη ότι γνώρισες τον έρωτα, εντάξει. Και γενικά με τους ανθρώπους, είσαι ένα αγαπητό άτομο, εσύ γενικά, άσχετα να σου κουμπερθεί άσχημα, έτσι, αυτό είναι άλλο. Είσαι ένα άτομο το οποίο λατρεύει τον έρωτα, του αρέσει να διαβάζει, να ζει, έτσι, και να ζει κιόλας, όχι μόνο να διαβάζει, ρομαντισμός, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία εσένα σε κάνουν... Έχω και τη γάτα μου μέσα που με καλεί τώρα. Εδώ είμαι! Τι να κάνω, έχω... Όταν γίνεται ένας συντονισμός, θα σας πω κάτι. Όταν γίνεται ένας συντονισμός, αυτό τώρα είναι ένα κάλεσμα, έτσι. Δες το, εδώ λοιπόν η γάτα μου. Τι είναι? Ναι, εντάξει. Τι κυνηγάς? Α, παίζεις. Α. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Έπεσε μόνο του, προσέξτε, έπεσε όρθιο. Είναι το καλό μάτι. Αυτό εδώ πέρα, έτσι. Που σημαίνει προστασία, ευλογίες. Υπάρχουν άνθρωποι, ίσως και πνεύματα που σε κοιτάνε, και ενώ καλά πνεύματα, έτσι. Ψυχές, ίσως, που σε προστατεύουν. Και επειδή είσαι ένα άτομο που σε αγαπάνε, αγάπη, μάτι, όλο αυτός ο συνδυασμός, και επίσης να το συνδυάσω με το εξής, ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το άνοιγμα η γάτα μου άρχισε να με καλεί, να καλεί, έτσι. Γιατί, όχι, ναι, εντάξει, γιατί εγώ είμαι εδώ πέρα στο γραφείο, ας το πούμε, έχει μια γωνία, ξέρω εγώ, για να έχω ήλιο πίσω και τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, και με καλούσε. Μπες λοιπόν λίγο στη θέση μου, όταν τα ζώα μας καλούν. Μπορεί να είσαι τόσο αγαπητός πρόσωπο, άτομο, χαρακτήρες που να σε καλούν τα ζώα, να έρχονται κοντά σου. Δεν είναι τυχαία τα ζώα που μας επιλέγουν να έρθουν κοντά μας, που προσπαθούν να μας εμπιστευτούν, έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο. Εμπιστοσύνη. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και ένα πνευματικό κομμάτι. Ναι, ναι, και τα ζώα έχουν ένα άλλο μερίδιο, άλλο κομμάτι πνευματικό, το οποίο είναι και αυτό, έρχεται κοντά μας για ροή αγάπης. Τα αφήνω εδώ λοιπόν. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να επιλέξουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό να κάνουμε, θα κάνουμε την πολύ απλή μέθοδο, έτσι, δεν θα κάνουμε κάτι δύσκολο. Θα κάνουμε κάτι... Λοιπόν, ένα λεπτό. Μάλλον να το κάνω έτσι. Πάνω σε αυτό το οποίο έπεσε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Εδώ. Δεύτερη κάρτα. Εδώ. Λοιπόν. Τρίτη κάρτα. Εδώ. Μάλιστα, συγγνώμη, το φέρω εδώ στη μέση, γιατί είναι το κεντρικό μας πρόσωπο, έτσι. Αυτό γιατί το άνοιξα, μάλιστα. Λοιπόν, το άνοιξα. Δεν έχει σημασία, το άνοιξα για κάποιο λόγο. Εντάξει. Και είναι και το μέλλον. Δεν κρατιώσουν να μάθεις τι θα συμβεί στο μέλλον. Και το 4. Το άνοιξα και αυτό εδώ πέρα. Μάλιστα, ασυνείδητα λίγο. Μου ήρθε να το ανοίξω. Πάμε να δούμε τώρα εδώ κάποια πράγματα. Εδώ είναι το παρόν σου. Ζώδιο καρκίνος. Εσύ λοιπόν είσαι ζώδιο καρκίνος ή έχεις οροσκόπο, ή θα μπορούσα να πω ότι επηρεάζεσαι πάρα πολύ από τον αστρολογικό σου χάρτη σε τοποθετήσεις καρκίνου. Το αφήνουμε εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν πάμε ότι έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο εσύ σκέφτεσαι ως καρκίνος, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη μόνο αυτή τη στιγμή να είσαι μόνο καρκίνος. Μπορεί να είσαι, να σκέφτεσαι, να είσαι άλλο ζώδιο και να σκέφτεσαι σαν καρκίνος αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει όμως σκέφτομαι ως καρκίνος? Θα σου πω. Επιφυλακτικός, εύθυκτος, εσωστρεφής, ανασφάλεια ίσως, αλλά συναισθηματικός, προστατευτικός, οικονόμος, επιχειρηματίας, επιχειρηματικές αποφάσεις, χρήματα. Μπορεί να, ο καρκίνος βεβαίως και μπορεί να βγάλει χρήματα, έτσι. Λοιπόν, δεν σημαίνει, ο καρκίνος είναι ένα από τα ζώδια τα οποία βγάζουν χρήματα. Όλα αυτές μπορεί να είναι οι σκέψεις σου, έτσι. Τα βάζω τώρα όλα στο κομμάτι εδώ για να φέρουμε λίγο να τα συντονίσουμε. Εδώ είναι το παρελθόν σου. Και το παρελθόν σου, αγαπημένε μου, έχει βγει τώρα. Η νυχτερίδα.
Πρόσεξε να δεις τώρα. Η νυχτερή, που είναι ο αριθμός 59, έχει να κάνει, είναι ένα σύμβολο του σκοταδιού γενικότερα. Με το σκοτάδι εννοούμε δηλαδή το σκοτάδι τη νύχτα. Είναι ένα σύμβολο μυστηρίου. Και έχει να κάνει επίσης, γιατί έχει πάνω του και το μαγικό φίλτρο της αγάπης. Πρόσεξε να δεις. Να σου πω κάτι τώρα. Όταν τα βάλουμε όλα αυτά εδώ πέρα, εδώ μαζί με αυτό, εδώ είναι παρελθόν, σημαίνει ότι κάτι έχει τελειώσει. Ίσως κάτι που θεωρούσες εσύ μαγικό, πρόσεξε, ένα μαγικό έρωτα. Ό,τι εσύ πίστευες ότι ήταν ή ένας μαγικός άνθρωπος ή με αυτόν, με αυτήν που ήσουν εσύ ερωτευμένος, ερωτευμένη, μπορεί να είναι και αυτός εδώ πέρα, έτσι. Ο καρκίνος, ας πούμε. Ή στο αρνητικό του μπορεί να είναι ένας δίδυμος. Πάλι με την ίδια την κατάσταση, αλλά κυρίως εξετάζουμε τον καρκίνο. Εντάξει. Επίσης εδώ στο παρόν, να σου το πω έτσι, σημαίνει και μια νέα αρχή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λαχταράς μάλλον σε συναισθηματικό επίπεδο μία νέα αρχή, συναισθηματικό. Ο έρωτας για τον καθένα είναι ό,τι είναι. Μπορεί να είναι μια ασφάλεια, μια αρχή, μια συναισθηματική ασφάλεια, να είναι αρχή, μια νέα γνωριμία. Να υπάρχει όμως εσύ να αισθάνεσαι καλά. Αυτό ψάχνεις. Το μέλλον σου, πάμε λίγο στο μέλλον να το δούμε, το οποίο είναι από τις πολύ καλές κάρτες γενικότερα, η οποία δείχνει να περιστέρει με ένα μήνυμα, έτσι. Εδώ λοιπόν είναι ότι κάτι περιμένεις, κάποια νέα. Από τον αγαπημένο σου, κάποια νέα περιμένεις. Από έναν άνθρωπο που αγαπάς πολύ. Γιατί δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι και άνθρωποι που αγαπάμε, έτσι. Μπορεί να είναι, επειδή είναι ο καρκίνος, μπορεί να είναι και η οικογένειά μας. Είσαι επικεντρωμένος, επικεντρωμένη εσύ, ναι, μπορεί. Από κάποιον που κάποια αγαπάς, περιμένεις κάποιο νέο το οποίο να σου έρθει. Επειδή στην αρχή βγήκε λίγο ανάποδα, μπορεί να σημαίνει καθυστερήσεις. Μπορεί να σημαίνει αυτό που περιμένεις να ακούσεις, μια νέα αρχή. Μπορεί να είναι να παντρεύεται το παιδί σου, έτσι, ένας αραβώνας, ή μπήκε στο πανεπιστήμιο, λέμε, ο άνθρωπός μας που αγαπάμε, έτσι, ή μια καινούργια δουλειά, ή ένα νέο άρημα, ή. Αυτό είναι που περιμένεις. Κάτι όμως ενοχλεί, διότι κάτι έχει στο παρελθόν, και το βλέπεις εσύ αυτό, τελειώσει η μαγεία. Η μαγεία της κατάστασης, εντάξει. Εδώ τώρα σε ένα άλλο πιο προχωρημένο επίπεδο, χωρίς να μπω όμως σε λεπτομέρειες, μπορεί να σημαίνει ότι είναι και ο μάγος εδώ ή η μάγισσα, κυρίως ο μάγος, όπου έχεις πάει προκειμένου να κάνεις κάτι μαγικό. Εντάξει. Θέλει όμως πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ αυτό θα σου πω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε εσύ εδώ, με όλα αυτά τα κομμάτια που υπάρχουν εδώ κάτω, αυτό που μπορώ να σου πω πάρα πολύ πολύ έτσι γρήγορα, το παρόν σου είναι η προστασία ως το συναίσθημα, μια καινούργια αρχή η οποία θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δες και τους αριθμούς παίζουν μεγάλο ρόλο, το 25, το 19, το 59. Το 25 γίνεται και 7, αυτό γίνεται 19, μας γίνεται και 10, γίνεται και 1. Τι ρόλο παίζουν, σαν ημερομηνία, σαν τόπος, οτιδήποτε. Το 5 και το 9, εντάξει, το οποίο μας κάνει το 14, μας κάνει το 1 και 4, μας κάνει 5. Πώς όλα αυτά έρχονται και δένουν, εντάξει. Μεγάλη προσοχή εδώ σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υποσχεθούν ότι μπορούν να σε βοηθήσουν με έναν ενεργειακό τρόπο. Και κάποια στιγμή θα σου έρθουν κάποια ευχάριστα νέα. Αυτό. Ωραία. Ας τα βάλουμε τώρα στην άκρη. Τώρα, εδώ θέλει να κάνω μετά μισό λεπτό. Η δεύτερη λοιπόν επιλογή, η δεύτερη κάρτα, είναι το σεντούκι με τα χρήματα. Το σεντούκι με την οικονομική επιφάνεια και την οικονομική άνεση. Το σεντούκι με τις επαγγελματικές ίσως επιτυχίες. Το σεντούκι το οποίο μας οδηγεί το σεντούκι, μισό λεπτό, γιατί ξέρετε μου έρχονται πληροφορίες διαστητικά τώρα, γι' αυτό λίγο σταματάω. Το σεντούκι το οποίο μας οδηγεί στο να πάρουμε αποφάσεις στη ζωή μας, οι οποίες είναι οι καλύτερες. Ξέρετε, το σεντούκι εδώ σημαίνει επίσης ότι λέω τώρα, πώς γινότανε παλιά που η γιαγιά, η μαμά, η γιαγιά, ξέρω, λέω τώρα κάποιες λίρες. Μεγάλωσε λοιπόν το εγγόνι της και λέει, παιδί μου, πάρε αυτές τις λίρες για να σπουδάσεις. Εντάξει, δεν σημαίνει εδώ τα πλούτη όλου του κόσμου, σημαίνει η αγάπη.
Διότι και αυτή η γιαγιά, ή αυτή η μάνα, ή οτιδήποτε, καλό και μάνα, και ο πατέρας, έτσι, ο παππούς, τα έδωσε με αγάπη. Μπορεί να είναι κτήματα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, χρυσαφικά, τα οποία για κάποιο λόγο τώρα άνοιξαν με σκοπό ιερό, με καλό σκοπό. Το πάω έτσι γιατί διαστητικά μου ήρθε να σας το πω. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μας παλεύει σε αυτή τη ζωή για ό,τι καλύτερο μπορεί. Και θα πιω και ένα καφέ, γιατί μου ήρθε η εικόνα ενός παππού που πίνει καφέ. Δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι ένας παππούς όμως με μουστάκι, ένας ωραίος παππούς που πίνει τον καφέ του και λέει αστεία. Λοιπόν, θα μου πείτε τρελάθηκες, όχι. Έτσι γίνεται. Λοιπόν. Και τώρα, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου λίγο να τα ανακατέψω, γιατί έτσι είναι και η μέθοδος που πρέπει να γίνει στο ανακάτεμα, μιας και ρίξαμε στο πρώτο, να ανακατευτούν καλά, έτσι, για να έχουμε τις επιλογές μας, για μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν το σεντούκι σημαίνει έχω πράγματα τα οποία τα ανοίγω, έχω ικανότητες, έχω αξία, έχω και κάποια αξία, κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να έρθει η στιγμή αυτή, σε αυτή την περίοδο της ζωής μας, να τα χρησιμοποιήσω. Είναι όμως από τις πολύ καλές κάρτες. Έχει εδώ τον αριθμό 14. Οπότε δείτε το 1 και το 4 και το 5 πώς δονείται σε εσάς και σας επηρεάζει. Θα πάμε τώρα να κάνουμε εδώ το ρίξιμο μας. Εντάξει. Πρώτο. Δεύτερο. Τρίτο. Και τέταρτο. Πάμε να δούμε. Εδώ είναι το παρόν σου. Το παρόν σου λοιπόν έχει ένα τριγωνικό τραπέζι με τον αριθμό 26. Είναι το 26, συνήθως έχει να κάνει με πράγματα τα οποία λύνονται πολλά σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Δες και εδώ 2 και 6 πώς κολλάει, έτσι, δείτε όλους τους αριθμούς. Είναι στο παρόν εδώ. Άρα μπορεί να γίνεται μια κουβέντα αυτή τη στιγμή η οποία να έχει να κάνει, ναι, ακόμα και το χωρίζω τα οικονομικά μου, έτσι. Σημαίνει το διαχωρίζω, σημαίνει επίσης πηγαίνω και σε δικηγόρο προκειμένου να το χωρίσω αυτό, έτσι. Το επόμενο είναι, μάλιστα, είναι ένα αυτί μαύρο. Εδώ είναι στο παρόν. Αυτό το αυτί είναι κακό αυτί. Είναι περιέργεια. Υπάρχει λοιπόν κάποιος, κάποια, όπου ακούει, σε ακούει και είναι περίεργος, περίεργη για το τι θα υποθεί εδώ σε αυτό το τραπέζι. Εντάξει, το προσέχεις διότι δεν είναι καλό αυτή αυτό, είναι κακεντρεχές αυτή αυτό. Είναι περιέργεια και θέλει να το κουτσοβολέψει αυτό που θα υποθεί στο τραπέζι, ό,τι και να είναι για τον καθένα. Μιλάμε για σοβαρές υποθέσεις. Δεν μιλάμε, δηλαδή, καθόμαστε σε ένα τραπέζι και συζητάμε σοβαρά για οποιοδήποτε πρόβλημα. Εντάξει. Και αυτές οι δύο κάρτες συνδυάζονται και είναι στο παρόν. Δες το λοιπόν. Το τραπέζι είναι ok, εντάξει, θα συζητήσω σοβαρά θέματα, θέλει σοβαρότητα, ψυχραιμία. Εδώ όμως πρόσεξε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να συμμετέχουν στο τραπέζι και να πάνε να πούν προς τα έξω. Το επόμενο είναι ο ήλιος. Και πρόσεξε να δεις. Ο ήλιος έχει βγει. Είναι ο αριθμός 17, 1 και 7 μας κάνει και το 8, πάλι δες το συνδυασμό. Δες το αγαπημένο, βέβαια έκανα εδώ, έκανα μια παρατυπία, επέλεξα το παρόν, κανονικά έπρεπε να πάω 1, 2, 3, 4, εντάξει. Δεν πειράζει όμως, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Λοιπόν, ασυνείδητα έγινε. Κάτι θέλω να σου πει εδώ πέρα στο παρόν να προσέχεις, εντάξει. Προσοχή μεγάλη σε ανθρώπους αυτό, διότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι αυτό που δείχνουν και δεν είναι όλοι καλοί. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο ήλιος. Ο ήλιος αυτό που έχει να σου πει είναι μία από τις πολύ καλές κάρτες. Είναι βέβαια, έχει πέσει στο παρελθόν. Είναι η χαρά, η επιτυχία, είναι και η παλιά η δόξα. Κάτι στο παρελθόν είχες πετύχει αρκετά πράγματα, μπορεί να είναι και η επιτυχία εδώ, έτσι. Φήμη, χρήματα, πολλά χρήματα είχες κερδίσει με τη δουλειά σου, με τη δική σου τη λάμψη, με τη δική σου την προσπάθεια. Κάτι όμως είναι στο παρελθόν. Δεν είναι κακό, στηρίζεσαι πάνω σε αυτό. Ο ήλιος έχει βοηθήσει να κάνεις πολλά πράγματα. Και εδώ έχουμε Λέον, και δεν είναι τυχαίο που έχουμε Λέον. Άκου τώρα εδώ να δεις. Λοιπόν, Λέον λοιπόν, επειδή βγαίνει στο μέλλον, εδώ τώρα σημαίνει ή εσύ είσαι Λέον ή έχεις οροσκόπο με Λέον ή υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι Λέον στο ζώδιο και σε επηρεάζει, βλέπουμε όμως και τις ιδιότητες.
Αν είναι να βάλω τώρα λίγο κάποιο χρονικό διάστημα, είναι τέλη Ιουλίου με Αυγούστου. Εντάξει. Τι σημαίνει τώρα εδώ? Μπορεί να γίνει ο Λέων δογματικός, άρα να το αποφύγεις αυτό, αλαζόνας, μπορεί να γίνει υπερφλίαρος, όμως μπορεί να γίνει αποφασιστικός, γενναιόδωρος, δημιουργικός, με τιμή και δόξα. Και αυτό είναι πολύ καλό, διότι Λέων με αυτό εδώ πέρα που συνδυάζεται, σου δίνει λοιπόν και ένα είδος δύναμης. Άρα έχουμε εδώ πέρα ένα σταυρό, ένα κύκλο, ο οποίος τι λέει? Πρόσεχε γενικότερα στο τραπέζι τις συμφωνίες που κάνεις. Έχεις δύναμη ως άνθρωπος στο παρελθόν, είτε άντρας είτε γυναίκα, μέσα σου. Έχεις ήλιο, ρε παιδί μου, έχεις δύναμη. Δέμα σας, χρησιμοποίησε το για καλό σκοπό, για καλή. Και για να έρθουν και στην επιφάνεια αλήθειες, να τις εκμεύσεις. Πρόσεξε ανθρώπους, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι εκεί για να σε ακούσουν αυτά που θα πεις και να τα αποδεχτούν. Υπάρχουν και αυτοί που θα τα. Πρόσεξε, δεν θα σε κοντράρουν για να σου πούνε, ρε, εσύ, τι είναι αυτά που λες. Θα ακούσουν και θα τα μεταφέρουν υπογείως κάτω από το τραπέζι. Και Λέων σημαίνει να έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, αποφασιστικότητα, όχι όμως αλαζονία, αν και η αλαζονία κάποιες φορές χρειάζεται. Κράτησε το, ακούγεται περίεργο. Πρόσεξε το ζώδιο Παρθένος, είναι ανάποδο. Το ζώδιο της Παρθένου μπορεί να είναι μια γυναίκα, η οποία είναι αυτή η οποία υπεραναλύει τα πράγματα και διαδίδει αυτές τις περίεργες, αν θέλεις, ειδήσεις κτλ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο σου λέει ο Νοστράδαμος είναι έχεις πολύ μεγάλο το ρίξιμο δύναμη. Έχεις δύναμη, μείνεις αυτό λοιπόν, εντάξει. Δύναμη και μπορείς να επιλύσεις οποιαδήποτε προβλήματα έχεις και αντιμετωπίζεις. Ωραία λοιπόν. Το βάζουμε εδώ. Τρίτη επιλογή. Για να δούμε τι επιλέξαμε. Ω αγαπημένε μου, το επέλεξα κι εγώ, ο μαχητής. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για μένα, αν είναι να πω κάτι, είμαι ένας άνθρωπος που έχει και εγώ πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, έτσι, πολλά. Δηλαδή, σαν ναι, είμαι ευαίσθητος, συναισθηματικός, αυτά, αλλά από την άλλη όμως, ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, και ελπίζω να ταυτίζεσαι μαζί μου, είναι και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει. Θα επιμείνει μέχρις εσχάτων, διότι έχει στη ζωή του περάσει πάρα πολλά, έχει φτάσει στα άκρα. Στην ψυχολογία υπάρχει το εξής, θα σας το πω, θα το μοιραστώ μαζί σας, αν θέλετε το πιστεύετε. Ένας ευγενικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευαισθησίες, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ας το πούμε, ευγενικός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκαλεί, δεν έχει προκαλέσει κανένα, δεν έχει κάνει κανένα κακό. Εντάξει, και εμένα με βλέπετε. Βλέπετε και εμένα, μπορείτε να με ψυχολογήσετε από το κανάλι μου, δεν πάω σε άλλα κανάλια, δεν μιλάω για κανέναν. Έχω την άποψή μου, εντάξει. Ξέρω πολύ καλά, γιατί έχω δει, βεβαίως, μπαίνω, δεν σχολιάζω όμως πλέον, κρατάω μια ουδέτερη στάση, είναι επιλογή μου, ενώ τώρα για άλλα κανάλια. Δεν μπαίνω όμως ούτε να τσακωθώ, ούτε να πλακωθώ, ούτε να μπω και να πω κίνηνο τ' άλλο. Τους παρακολουθώ, τις παρακολουθώ όποιους είναι, γιατί μ' αρέσει να παρακολουθώ άλλα κανάλια γενικότερα, μέχρι εκεί. Ούτε να προκαλέσω, ούτε να έρθω σε τέτοιο. Γιατί? Έτσι είναι και η επιλογή σας στη ζωή. Δεν σας αρέσει να πολεμήσετε. Γιατί έχετε δει την αρνητικότητα, έχετε δει την πονηριά, έχετε δει πώς ανεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι, έχετε δει ότι κάποιοι πατάνε επιπτωμάτων, όμως όταν σας προκαλέσουν θα βγει ένας μαχητής τον οποίον δεν τον έχουν ξαναδεί. Είναι ο μαχητής ο οποίος θα παλέψει για την τιμή του, θα παλέψει για το όνομά του, για την αξία του, και αυτό ισχύει παντού, στα επαγγελματικά, στην αγάπη, στα συναισθηματικά, στην οικογένεια, παντού. Όταν προκληθούν θα βάλει την αρματοσιά του και θα έρθει και θα σου πει, ξέρεις κάτι, το γεγονός ότι είμαι ευγενικός άνθρωπος ή είμαι ευαίσθητος ή κάνω αυτό ή κάνω εκείνο, ή δεν δίνω, δεν συμμετέχω στα politics, λέω τώρα, που κάνετε. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαι δυνατός. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαι δυνατή. Και αρχίζει μετά μία έκθεση του αλουνού, έκθεση εννοώ να τον εκθέτουμε δηλαδή προ των ευθυνών του, που δεν έχει προηγούμενο. Όμως,
Και το σημαντικό εδώ, είσαι ένας άνθρωπος, είμαστε άνθρωποι λοιπόν, που έχουμε παλέψει στη ζωή μας, θα το πω, γιατί έτσι μου έρχεται να το πω, με δαίμονες πραγματικά. Προσωπικά θέματα, προσωπικές ανασφάλειες με άλλους ανθρώπους, έχουμε γνωρίσει την αποτυχία στη ζωή μας, έχουμε γνωρίσει τον αποκλεισμό, έχουμε γνωρίσει το να μην μας αποδέχονται, έχουμε γνωρίσει όλα αυτά, ναι, τα έχουμε γνωρίσει. Και αυτό μας έχει κάνει εμάς να είμαστε δυνατοί, δυνατές. Γιατί ο ευαίσθητος άνθρωπος είναι αυτός που είναι πολύ δυνατός. Λοιπόν, για πάμε και στο όμορφο το ρίξιμό μας τώρα, γιατί και εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι έχει να μας πει. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ. Για να επιλέξουμε, λοιπόν. Για να επιλέξουμε. Η πρώτη κάρτα εδώ πέρα. Η δεύτερη κάρτα εδώ. Η τρίτη κάρτα. Και η τέταρτη κάρτα. Ξεκινάμε. Πάνω λοιπόν είναι η Σελήνη. Η Σελήνη λοιπόν είναι, πρόσεξε να δεις, δείχνει άτομα τα οποία, δείχνει άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα. Δείχνει άτομα τα οποία συντονίζονται με τη Σελήνη, και όσοι συντονίζονται με τη Σελήνη σημαίνει ότι έχουν ένα πολύ ισχυρό ένστικτο, μία πάρα πολύ μεγάλη διέστηση. Επίσης μπορεί να τους αρέσει και η νύχτα. Προσωπικά εμένα, λέω τώρα, είναι να διαβάσω ένα βιβλίο, μπορώ να το διαβάσω νύχτα, έτσι. Και μπορεί να με πάρει μέχρι πολύ αργά το πρωί, ας πούμε, λέω τώρα. Πώς λειτουργεί ο καθένας. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι οι διακυμάνσεις. Λοιπόν, είπα προηγουμένως για ευαισθησία, δεν είναι τυχαίο. Εδώ είναι οι διακυμάνσεις στο συναισθηματικό επίπεδο. Περνάμε δηλαδή, να το πω έτσι, μέσα από άγχος, λύπη, στεναχώρια, χαρά, μέσα από διάφορα πράγματα, διότι ίσως αυτός ο κόσμος για εμάς, έτσι όπως είναι, να μας ενοχλεί λίγο. Να μην πολύ ταιριάζουμε. Να είμαστε αυτό που λέμε οι έξω, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στην απέξω. Διότι έχουμε έναν άλλο τρόπο σκέψης. Και αυτό μας στεναχωρεί, διότι κυρίως επειδή μπορεί να περνάει το φίλτρο της σκέψης μέσα από το συναίσθημα, να μας δημιουργεί όλο αυτό το κομμάτι. Δες το 5 και το 1, δες και τον αριθμό 6. Πάμε τώρα να δούμε το παρελθόν. Το παρελθόν λοιπόν έχει να κάνει με τη λάμψη. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα να δεις. Η λάμψη, γιατί αυτό έχει να κάνει, ναι, είναι η κάρτα της λάμψης. Εδώ δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Sorry που καθυστερώ λίγο, γιατί μου έρχεται λίγο, ξέρεις, κάποιες πληροφορίες και θέλω λίγο να τις δομήσω μέσα μου. Χαρά, ευτυχία, αγάπη, επιτυχία. Ό,τι πετυχαίνεις εσύ στη ζωή σου, και επειδή είναι το παρελθόν, εδώ έχει το 30, το 3 και το 0 μας κάνει 3, και ό,τι αυτό σημαίνει, συμβαίνει για σένα, αριθμολογικά, αστρολογικά, οτιδήποτε. Εδώ μπορεί να σημαίνει και τρίτος οίκος. Εδώ μπορεί να σημαίνει έκτος οίκος. Εντάξει. Λοιπόν, οτιδήποτε. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζει τη χαρά. Και το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι κάνει, με το δικό του τρόπο έτσι, το κάνει για να δώσει φως, το φως του, γύρω του. Και όταν οι άνθρωποι εκπέμπουν φως μέσα σε αυτά τα σκοτάδια που ζούμε, και από ανθρώπους, δεν το θέλουν οι άνθρωποι, δεν το αντέχουν. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά φωτεινός άνθρωπος, φως. Το κατάδωλο κάτι άλλο για να μην το χαλάσω. Είναι πολύ καλός αυτός ο συνδυασμός. Το επόμενο χαρτί που είναι το μέλλον είναι λοιπόν ότι, πρόσεξε να δεις τι βγήκε. Βγήκε το καλό αυτή. Θέλω να το δεις. Το καλό αυτή με τον αριθμό 40, και αυτό παίζει ένα ρόλο, ο αριθμός 40 και το 4, είναι προστασία, συμβουλές, ευχάριστες συμβουλές, καλές συμβουλές, πράγμα που σημαίνει ότι και στο μέλλον θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί να σε ακούσουν και να σε υποστηρίξουν και να σε βοηθήσουν. Διότι σε ακούνε. Δεν σε αποκλείουν. Το καταλαβαίνεις.
Και πάμε τώρα εδώ να έχουμε όλο το σκηνικό. Μάλιστα, εδώ λοιπόν έχει να κάνει με το 59 που είναι η νυχτερίδα. Λοιπόν, όντως είπα εγώ κιόλας ότι μ' αρέσει να διαβάζω το βράδυ στα σκοτάδια. Πρόσεξε να δεις πώς συνδέεται αυτό, διότι η νυχτερίδα έχει να κάνει με τη νύχτα. Έχει να κάνει όμως και με το μάγο εδώ, έτσι. Με τις μαγικές ικανότητες, δηλαδή. Μιλώντας λίγο για αυτό μου, να πω ένα παράδειγμα. Δεν θα πω ότι είμαι ικανός. Θα πω όμως, μάλλον μπορώ να το πω ότι είμαι ικανός. Δεν θα βαθμολογήσω τον εαυτό μου. Μπορώ όμως να πω ότι ερευνώ για να μάθω πράγματα. Και μου αρέσει να ερευνώ τα μεταφυσικά, ας πούμε, φαινόμενα. Αυτό που κάνουμε τώρα με τα ρο, με αστρολογία, με αριθμολογίες κτλ. Εντάξει. Εδώ λοιπόν δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως και εσύ, γοητεύεται από το μυστήριο. Εννοείται τώρα εδώ δεν έχει βγει Κρόνος, οπότε είμαστε εντάξει, γιατί αν έβγαινε Κρόνος θα υπήρχε μαύρη μαγεία, θα μαύρες αρνητικές δυνάμεις. Οπότε εδώ έχει βγει φως. Δες το λοιπόν και για μένα, διότι κατά κάποιο τρόπο επειδή αφορά και μένα, σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος συντονίζεται με τη σελήνη, ευαισθησία, πολεμιστής, φως, ό,τι κάνει το κάνει για φως και γύρω του με τη λάμψη του, με την ενέργειά του. Ναι, έχει τις δυνατότητες που του αρέσει το μαγικό, το μυστήριο. Έχει και υποστήριξη και τον ακούν ή έχει και την υποστήριξη από ανθρώπους οι οποίοι και τον στηρίζουν αλλά και θα στηριχθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πάμε όλο τώρα έτσι λίγο και για σένα να το κάνουμε. Απλά εγώ είπα ένα παράδειγμα. Το μέλλον σου, εδώ είναι το μέλλον σου. Το 4, ο αριθμός 40, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει από 40 ημέρες, δεν ξέρω, 40 εβδομάδες. Πάει πολύ το 40 εβδομάδες, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι το 4, μπορεί να είναι το 40. Χρονολογικά, μέλλον είναι, μπορεί να σημαίνει κάτι. Επειδή είναι το, θα σου πω. Επειδή είναι το 40, αν ήταν 4, θα το έβαζα σε το πολύ maximum 4 εβδομάδες, 4 μήνες εκεί. Εδώ τώρα, επειδή είναι 40, δεν θα έβαζα 40 μήνες. Θα το έβαζα ίσως σε εβδομάδες. Έτσι προσπαθώ λίγο να το προσδιορίσω, λίγο αυτό μου έρχεται να πω. Έτσι λιγάκι. Τώρα εξαρτάται. Εντάξει, έτσι λίγο ήθελα λίγο το χρόνο να δούμε. Το σημαντικό όμως είναι το μέλλον σου, αγαπημένη μου, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι σε αποδέχονται, σε ακούνε και είναι εκεί κοντά σε εσένα για να σε στηρίξουν. Εντάξει, αυτό είναι που παίζει ρόλο. Λοιπόν, μια γουλιά καφέ. Το να είσαι ευαίσθητος δεν είναι κακό. Έχεις λάμψη. Σου αρέσει το μυστήριο, γενικά το μυστήριο. Προσέχουμε όμως, γιατί εδώ μπορεί να γίνει αρνητικό, έτσι. Για κάποιους μπορεί να γίνει πολύ αρνητικό. Δεν μπλέκουμε με αρνητικές δυνάμεις, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με φως. Και εδώ, υποστήριξη. Εντάξει. Έλα, πολύ καλό. Και πάμε τώρα και στο επόμενο. Για την επόμενη λοιπόν προφητεία από τον Οστράδαμο. Ποιο χάρτη λοιπόν μας έχει πέσει, είναι ο Αετός. Ωραία, μεγάλη, μεγάλη. Ο Αετός, ρε παιδί μου. Η τιμή, κάτσε να στο κάνω το δεις λίγο κοντά. Είναι μια πανέμορφη εικόνα. Έτσι. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ έχει τον αριθμό 15, μας κάνει τον αριθμό 6. Ο Αετός είναι δυνατός, ο Αετός πετάει, μπορεί και βλέπει από εκεί ψηλά πράγματα, ενώ δηλαδή από άλλες διαστάσεις, ας το πούμε. Η τιμή, η δόξα, η δύναμη, η γενναιοδορία, η ηθική. Είσαι ένα ηθικό άτομο, μπορείς να βάλεις ηθικά όρια σε αυτά τα οποία είναι στη ζωή σου γενικότερα. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα μου επιτρέψει, πρέπει να τα ανακατέψω έτσι, γιατί αυτή είναι και η διαδικασία στη σχάλη, έτσι. Έτσι σε ανακατεύουνε. Και αυτό που κάνουμε τώρα με το σταυρό είναι το πολύ απλό ρίξιμο. Γιατί η χάλη κανονικά, η πλήρης ανάλυση έχει πάει πολύ και δεν ήθελα να το βαρύνω, ήθελα να είναι ανάλαφρο. Ωραία. Και κανονικά έπρεπε να κόψω και με έναν ιδιαίτερο τρόπο γύρω από την κάρτα, αλλά δεν το έκανε. Για χάρη είναι έτσι συντομία, δεν πειράζει. Λειτουργούν, να σας πω κάτι.
Από την εμπειρία μου σας λέω, όπως και να είναι, όλα λειτουργούν. Άμα είσαι συγκεντρωμένος, όλα λειτουργούν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όλα πιάνουμε. Πάμε. Εδώ η πρώτη κάρτα. Η δεύτερη. Η τρίτη. Και η τέταρτη κάρτα. Πάμε να δούμε λίγο. Πάμε να δούμε. Η πρώτη κάρτα, λοιπόν, είναι το χέρι. Μάλιστα. Αριθμός 29, έτσι το βλέπεις. Βάζεις 2 και 9, το 2 και 9 μου κάνει και το 11, μου κάνει και το 2. Βοήθεια, εδώ είναι η χείρα βοηθείας. Θα πάρεις, εφόσον είναι και πάνω, σημαίνει κάποιος θα σε βοηθήσει. Όταν είναι πάνω δηλαδή στην κάρτα, σημαίνει κάποιος θα σε βοηθήσει, έτσι. Θα σε βοηθήσει λοιπόν ίσως οικονομικά, ηθικά, στήριξη. Κάπως έτσι θα σε βοηθήσει. Για να δούμε το επόμενο. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Εδώ έχουμε το 53. Λοιπόν, το 53 που έχει να κάνει με τα στέφανα. Είναι ο γάμος. Τώρα, ανάλογα με το συνδυασμό βέβαια, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Εδώ ίσως κάποιος σε βοηθήσει για μια σχέση. Ίσως σε βοηθήσει για έναν γάμο. Μπορεί να σε βοηθήσει επίσης και για την επίτευξη, ας το πω επαγγελματικά, μιας συμφωνίας. Ανάλογα τώρα με το θέμα του καθενός. Επειδή πιάνουμε εδώ ένα ευρύ πεδίο, εδώ πάντως σημαίνει βοήθειες γενικότερα σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με σχέση, με στενή σχέση. Εντάξει, γιατί είναι και μια συνεργασία και στα επαγγελματικά, είναι γάμος, έτσι. Γάμος. Και θα έλεγα ότι τα επαγγελματικά μας πολλές φορές είναι, μας τρώνε περισσότερη ώρα από ότι το συναισθηματικό, από ότι με ανθρώπους που είναι κοντά μας. Πάμε στο επόμενο. Μέλλον. Το μέλλον έχει βγει η σελήνη. Okay, λοιπόν, εδώ είναι το 51. Για κάτσε να δω κάτι. 51 και εδώ ο αριθμός 6. Τα βάζεις όλα κάτω και εδώ έχει βγει ο αριθμός. Εδώ έχει βγει 15 και 6. Και εδώ έχει βγει ο αριθμός 6. Λοιπόν, έχει βγει όμως η σελήνη. Άκου να δεις. Εδώ τώρα αλλάζει λίγο το εξής κομμάτι. Να προσέχεις τυχόν σκέψεις ή συναισθήματα που γεννιούνται σε σένα, διότι η σελήνη μπορεί να σε μπερδέψει και να μην είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο βιώνεις. Δηλαδή λες, ο τάδε, λέω, ο τάδε ή η τάδε δεν με αγαπάει. Και να είναι ψέμα. Και να έχεις μπερδευτεί. Θέλει να το ξεχωρίσεις. Μπορεί να το ενστικτός η διέστηση να σου λέει αυτό, δώσε παραπάνω προσπάθεια να δεις αν πραγματικά είναι έτσι. Μπορεί, ρε παιδί μου, μια μέρα να παίρνει, να παίζει μια καλή μέρα και να μην σου δώσει, ξέρω εγώ, κάποιο σημασία, να μην σου δώσει καν σημασία. Ή σε μια συνάντηση να μην ήταν και πολύ κοντά σου, να μην σου δώσει σημασία, να ήταν πολύ χλιαρή η επικοινωνία και εσύ, ρε παιδί μου, μέσα σου αρέσει, τι γίνεται τώρα, ξέρω. Ή και στο κομμάτι το συναισθηματικό, πρόσεξε τι νομίζεις ότι ισχύει ενώ δεν ισχύει. Αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Έχουμε ένα ζώδιο Παρθένος, λοιπόν. Το ζώδιο Παρθένος είναι γνωστό ότι υπεραναλύει τα πράγματα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί και δομεί τη σκέψη, την αναλύει για να μπορέσει να φτάσει σε ένα λογικό συμπέρασμα και κάποιες αποφάσεις. Λοιπόν, εδώ σαν χρόνο λέμε τέλη περίπου Αυγούστου με τέλη Σεπτεμβρίου, έτσι μιας και βγήκε, επειδή βγήκε αυτό το ζώδιο, γενικά θέλει να σου πει ότι υπάρχει τελειομανία, ιδιοτροπία, συντηρητισμός, σχολατιστικότητα και εργατικότητα. Από την άλλη όμως το καλό είναι ότι μπορεί να είναι πολύ έξυπνος, πολύ έξυπνη. Λοιπόν, μετριόφρον, σεμνός, σεμνή. Και γενικότερα σημαίνει τις αλλαγές στη ζωή μας. Συναισθηματικά μήπως κάτι έχει αλλάξει. Άρα εδώ τώρα τι σημαίνει, να σου το πω έτσι πολύ πολύ γενικά. Α, εδώ προσέχεις τον Λέον, έτσι, προσέχουμε τους Λέοντες. Ή ζώδιο, ή οροσκόπο, ή αυτή, τώρα θα μου πεις εντάξει πού να το ανακαλύψω εγώ. Εντάξει, εγώ απλά στο λέω, μπορεί κάποιος να έχει τονισμένο το Λέοντα, ρε παιδί μου, στον αστρολογικό του χάρτη, έτσι. Ή σε κάποιο οίκο να έχει το Λέον μέσα και να, μάλλον σε κάποιο, ναι, στον οίκο που εκεί πέφτει ο Λέον ή στην ακμή του να έχει. Τέλος πάντων, εγώ απλά τα λέω έτσι λίγο για να γνωρίζεις, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει την ημερομηνία που έχει γεννηθεί και την ώρα και τον τόπο και να τα δεις και να το αναλύσεις, ξέρω. Προσοχή όμως εδώ στους Λέοντες, αυτό λέει εδώ. Όμως, τώρα πάμε να δούμε εδώ βοήθειες σε κάτι το οποίο σε απασχολεί και κυρίως έχει να κάνει με τα συναισθηματικά σου, το γάμο,
Η σελήνη είναι το μέλλον που σου πέφτει πράγμα εδώ, που σου λέει και συναισθηματικές εναλλαγές, περνάς από, θα περάσεις από συναισθηματικές εναλλαγές, προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις τι είναι αληθινό. Και εδώ το ζώδιο Παρθένος μπορεί να είναι ή άνθρωπος που σε βοηθάει τώρα στο το παρόν, και παίζει ρόλο πότε βλέπεις το βίντεο φυσικά, έτσι, παίζει ρόλο τη στιγμή που το βλέπεις. Αν τώρα βλέπεις το βίντεο μετά από 5 μήνες που το έχω βγάλει εγώ, παίζει ρόλο τη στιγμή που το βλέπεις εσύ. Λοιπόν, και ένα ζώδιο Παρθένος το οποίο σε βοηθά είναι εκεί, με το να αναλύσει τα πράγματα και να σε βοηθήσει και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, δες το αυτό. Να σε βάλει σε μια άλλη βαθύτητα σκέψης. Όμως, το σημαντικό είναι ότι έχεις βοήθειες. Το σημαντικό είναι ότι είναι άνθρωποι γύρω σου που σε βοηθάνε. Το σημαντικό είναι ότι εσύ είσαι ένας δυνατός και εσύ δυνατός άνθρωπος και μπορείς να ξεπεράσεις κάθε δυσκολία. Πρόσεξε μόνο τα συναισθηματικά σου και τις συναισθηματικές μεταπτώσεις και εναλλαγές, διότι το σκοτάδι κρύβει και μυστήρια τα οποία δεν τα ξέρουμε όλοι μας. Έτσι δεν είναι, δεν τα γνωρίζουμε όλα. Λοιπόν, αυτό είχα να σου πω. Θέλω να μου γράψεις κάτω από το βίντεο αν σου άρεσε, αν συμφωνείς με αυτά που είπα, αν έχω πέσει κοντά σε όλες αυτές τις αναλύσεις που έκανα προηγουμένως και με αυτό εδώ πέρα, και αν συμφωνείς γενικότερα. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.